η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη σε ολόκληρη τη χώρα. Εκφράζουμε την πολύ έντονη ανησυχία μας για την κλιμάκωση της πολεμικής έντασης στη Μέση Ανατολή, ύστερα και από την απάντηση του Ιράν στο Ισραήλ μετά από τη δολοφονική επίθεση του τελευταίου στην Ιρανική Πρεσβεία στη Δαμασκό. Θέλουμε και καταδικάζουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα του Ευρωατλαντισμού, γιατί με την πολιτική τους έχουν εμπλέξει την Ελλάδα μέχρι στιγμής σε δύο ταυτόχρονους υπεριαλιστικούς πολέμους, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Οι εξελίξεις φανερώνουν ότι η όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους νατοϊκούς σχεδιασμούς και πολέμους δεν έχει καμιά σχέση με την ασφάλεια και την άμυνά μας. Αντίθετα, εξυπηρετεί τα σχέδια της ελληνικής αστικής τάξης για τη γεωστρατηγική της αναβάθμιση και τους δολοφονικούς αμερικανατοϊκούς σχεδιασμούς στην περιοχή. Ρίχνουν νερό στο μήλο της επιθετικότητας του κράτους δολοφόνου Ισραήλ. Είναι ανάγκη να δυναμώσει ακόμη περισσότερο η λαϊκή απέτηση προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να αποσύρει άμεσα τη στήριξή της στο Ισραήλ, για την απεμπλοκή της χώρας από τους υπεριαλιστικούς πολέμους, για να σταματήσει η ανάμειξη της χώρας μας με οποιονδήποτε τρόπο στον πόλεμο της Ουκρανίας, για να κλείσουν οι αμερικανονατοϊκές βάσεις και υποδομές, να επιστρέψει άμεσα η φρεγάτα Ύδρα και όλοι οι Έλληνες στρατιωτικοί από τις υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, για να μην γίνουν κρέας για τα κανόνια των υπεριαλιστών τα στρατευμένα παιδιά του λαού μας.